με πήρε τηλέφωνο. Οφείλω να το ομολογήσω ότι με πήρε τηλέφωνο. Ναι. Δεν ζήτησε συγγνώμη. Απλώς με ενημέρωσε ότι από λάθος είπε το δικό μου το όνομα. Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας, Απόστολου Χρόνη, και του πρώην Δημάρχου Καβάλα, Στάθη Ρηφιλίδη. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι παλαιότερο δάνειο της επιχείρησης πουλήθηκε από την Τράπεζα Αττικής σε ξένη εταιρεία. Εκ παραδρομής, σύμφωνα με τον Απόστολο Χρόνη, είπε ότι το δάνειο ελήφθη από την επιχείρηση επί εποχής Ερυφηλίδη. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ Καβάλας ανασκεύασε τη δήλωσή του, τονίζοντας ότι επρόκειτο για λανθασμένη πληροφορία. Εγώ είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί σφίχτηκε, γιατί πειράχτηκε και ο πρώην δήμαρχος, ο τέλος δήμαρχος τέλος πάντων. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω από τη δική μου πλευρά το έχω κάνει. Έχω δώσει τις διευκρινήσεις που έπρεπε να δώσω. Νομίζω ότι για μένα έχει κλείσει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έχει κλείσει το ζήτημα. Τον πήρατε έκανα τηλέφωνο ό,τι να κάνω. Κύριο Ρηφιλίδη. Την ίδια στιγμή εννοείται. Είναι ότι δεν άκουσα ακόμα μετά από τόσες μέρες, ναι. 5 μέρες, τη λέξη συγγνώμη. Αναφέρει τι αναφέρει ο εν λόγω κύριος, αλλά δεν άκουσα τη λέξη συγγνώμη, την οποία θέλω γραπτός. Μέσω δελτίου τύπου ο Στάθης Ερυφηλίδης έγραψε: «Γνωρίζω στο εν λόγω κύριο ότι επί θητείας μου λάβαμε από την Τράπεζα Αττικής δάνειο 882.000 ευρώ στις 20 Δεκάτου του 2000 και το αποπληρώσαμε στις 2 Οκτώβου του 2001. Λάβαμε επίσης από την ίδια τράπεζα δάνειο 882.000 ευρώ στις 20 Δεκάτου του 2002 και το αποπληρώσαμε στις 31 Δεκάτου του 2005. Εγώ κύριε Κομνινέ, την Παρασκευή το μεσημέρι πληροφορήθηκα από συνάδελφό σας ότι ο κύριος Χρόνης με κατηγόρησε ή εν πάση περιπτώσει είπε πως δάνεια τα οποία πήρε ο Ερυφηλίδης είναι πουλημένα σε ξένο φαν. Μάλιστα. Τα διαχειρίζεται η Ιρλανδική εταιρεία. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως προσέτρεξα στο αρχείο μου, πήγα στο ιατρείο που διατηρώ το αρχείο και είδα ότι εγώ πήρα δάνειο από την Αττικής το 2000, το οποίο πλήρωσα μετά από 8 μήνες, το 2001, και ακόμα ένα το 2003, το οποίο πλήρωσα, ξεπλήρωσα το 2005. Δεν είχα αφήσει στη διοίκηση Σιμιτσή τίποτε μεμτό και καμία εκκρεμότητα και κανένα απλήρωτο δάνειο ή μη μόνον τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, τα οποία είναι από την εποχή Αθανασιάδη και συνεχίζονται, και ο κάθε δήμαρχος τα επιμηκύνει, έχουν φτάσει να εξοφληθούν τώρα το 2025. Μετέπειτα η διοίκηση του κυρίου Σιμιτσή έλαβε από την άλλα δάνεια. Από την ίδια τράπεζα το 2008, το 2009 και το 2012 πήρε 3 δάνεια, τα οποία λήγουν το 2022, ύψους περίπου και τα 3 μαζί, γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ένα μακροχρόνιο δάνειο, το οποίο η δόση είναι ελάχιστη. Ναι. Αν υπολογίσετε 3 εκατομμύρια, είναι περίπου δηλαδή 300.000 το χρόνο, αν είναι. Εγώ ουσιαστικά αυτό που ήθελα να καταδείξω είναι ότι ενώ η ΔΕΙΑΚ αποπληρώνει κανονικά τα δάνειά της και δεν είναι κοκκινισμένα, κανένα από τα δάνειά της δεν είναι κοκκινισμένο, παρόλα αυτά πουλήθηκε σε ξένο φαν. Αλλά το κυριότερο, γιατί να κατηγορηθώ εγώ, γιατί να συκοφαντηθώ εγώ, γιατί να δυσφημιστώ εγώ ότι ήταν από τη δική μου θητεία, ενώ αυτό είναι μεγάλο ψέμα.